Commissioner, and now on behalf of the Committee of Foreign Affairs, Madame Marietta Giannakou. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ο νέος μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών θα αυξήσει de facto τη συνέπεια και τη συνοχή των εξωτερικών ενεργειακών σχέσεων της Ένωσης, ενισχύοντας παράλληλα και τη στρατηγική θέση της Ένωσης στη σχέση της με τρίτες χώρες. Σήμερα παρεμβαίνω ως εκπρόσωπος και εισηγήτρια της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή ενέργειας, καθιστώντας επισφαλή σε πολλές περιπτώσεις τη λειτουργία και τον ενεργειακό εφοδιασμό της αγοράς ενέργειας. Ο νέος μηχανισμός αυτός πράγματι μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά τη διαπραγματευτική δύναμη των κρατών μελών μέσω της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και της εμπειρογνωμοσύνης της Επιτροπής όσο αφορά στο κοινοτικό δίκαιο. Ταυτόχρονα, η ασφάλεια δικαίου που θα προκύψει για τις μελλοντικές επενδυτικές αποφάσεις μέσω ενός σταθερού νομικού πλαισίου θα καταστήσει ευκολότερη τη χρηματοδότηση σχετικών έργων από την Ένωση και μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να επιταχύνει το χρόνο υλοποίησης. Σαφέστατα, ο καλύτερος συντονισμός που μπορεί να επιτευχθεί μέσω αυτού του μηχανισμού δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως μικρότερη ευελιξία στα κράτη-μέλη. Το όλο εγχείρημα θα έχει επικουρικό χαρακτήρα και δεν πρέπει να υποκαταστήσει τα κράτη-μέλη ως τους αρμοδίους φορείς σύναψης ενεργειακών συμφωνιών με τρίτες χώρες. Η εμπλοκή όμως της Επιτροπής μπορεί να αποφέρει πολλαπλασιαστικά ωφέλη, συνδράμοντας ουσιαστικά τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων τέτοιου είδους συμφωνιών. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.